η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επανεξελέγει για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γερμανίδα πολιτικός εξασφάλισε την πλειοψηφία με 401 από τους 707 ευρωβουλευτές να τάσσονται υπέρ του διορισμού της για άλλα 5 χρόνια στο τιμόνι του Μπλοκ. Συνολικά 284 ευρωβουλευτές καταψήφισαν την κίνηση, ενώ 15 απήχαν. Η Φόντερ Λάιεν σήκωσε και τις δύο γροθιές για τη νίκη, καθώς η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, διάβαζε το αποτέλεσμα στο Κοινοβούλιο. «Άλλα 5 χρόνια. Δεν μπορώ να αρχίσω να εκφράζω πόσο ευγνώμων είμαι για την εμπιστοσύνη όλων των ευρωβουλευτών που με ψήφισαν», είπε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς έσπευσε να στείλει τα συγχαρητήριά του με ανάρτησή του στο X, χαρακτηρίζοντας την επανεκλογή της Φόντερ Λάιεν σαφές σημάδι της ικανότητάς μας να δράσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. «Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από εμάς να πάμε την Ευρώπη μπροστά, ας το κάνουμε», είπε. «Δεν θα αφήσω ποτέ την ακραία πόλωση των κοινωνιών μας να γίνει αποδεκτή. Δεν θα δεχτώ ποτέ ότι οι δημαγωγοί και οι εξτρεμιστές καταστρέφουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Και στέκομαι εδώ σήμερα έτοιμη να ηγηθώ του αγώνα με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις σε αυτό το σπίτι», είπε μεταξύ άλλων η Φόντερ Λάιεν.